Εκ των προτέρων δηλώνω ότι θα επιφυλαχθώ να εκφραστώ και Ωραία, θα... Σας θα, λοιπόν. θα επιφυλαχθώ για την α, Ολομέλεια για να είναι και καταγεγραμμένο από την αρχή και για να μην χαθεί το πνεύμα του λόγου. Μια-δυο παρατηρήσεις. Μιλάμε για δικαιώματα, πνευματικά. Μιλάμε για αναπηρίες με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έρχεται εδώ που τα λέμε και με μια μεγάλη καθυστέρηση να ενσωματωθεί και να γίνει τώρα ε, νομοσχέδιο. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μιλάμε είτε για την προστασία των δημιουργών και πολλό μάλλον για τα δικαιώματα των αναπήρων. Ε, δηλαδή, ανάμεσα στι ε, διάφορε οδηγίε, δεν είναι η πρώτη που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σε έναν πλασματικό, σχεδόν φαντασιωσικό κόσμο όλες αυτές οι προτάσεις και πάντα εμπεριέχουν την αντίληψη της αμοιβή του κέρδους και στα δύσκολα για να εξαφανιστεί η κεντρική επιστημονική οργάνωση της αντιμετώπισης των προβλημάτων των αναπήρων και κυρίως της πρόσβασής τους στα έργα α, α, δημιουργών, έχουμε ήδη κάνει διαχωρισμό σε... Ε, βεβαρημένα με δικαιώματα σε μη βεβαρημένα με δικαιώματα. Έχουμε κάνει ήδη διαχωρισμούς ε, οντοτήτων που θα αναλάβουν ε, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κερδοσκοπικές οργανώσεις όταν είναι γνωστό της σπάση. Ότι μεγάλη εκδοτική επιχειρηματική όμιλη βεβαίως καθόλου για την ψυχή της μάνας τους και βεβαίως καθόλου ε, ε, για την πρόθεση του πνεύματος έχουν μετατρέψει τα πνευματικά δικαιώματα και την εργασία, την καλλιτεχνική δημιουργία ανθρώπων και δημιουργών σε εμπόρευμα. Με βάση αυτή την οδηγία πιστεύει κανένας στα αλήθεια ότι δεν θα πληρώσουν το μάρμαρο για μία ακόμα φορά οι ανάπηροι ως καταναλωτές αυτών των προϊόντων, διότι για να φτάσεις να τα καταναλώσεις αυτά, Δηλαδή, να έρθει σε επαφή μαζί του, μια και μιλάμε σε ένα επίπεδο πνευματικό, και δεν θέλουμε τάχα μου δίθεν να το βλέπουμε ω εμπόρευμα. Για να φτάσει μέχρι εκεί, πρέπει να έχει την ευχαίρεια επιλογή. Που σημαίνει ότι προπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχει γνωστοποιήσει στου ανάπηρου τι υπάρχει από την ανθρώπινη πνευματική δημιουργία. Και αν το λέμε εμεί αυτό εδώ στην Ελλάδα ότι υπάρχει, για να φτάσουμε να συζητάμε τώρα ποιο φορέα θα αναλάβει, με ποιο τρόπο τα χαμουδίθε να τα κάνει πιο προσβάσιμα, ε, είναι σαν να μιλάμε, τι να σας πω, για λαθρέα τσιγάρα. Το εννοώ. Για να αξιοποιηθούν ε, τα έργα των ανθρώπων και για να υπάρξει δαπάνη για τη μορφοποίηση των έργων, δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε για τίποτε άλλο παρά ότι όλη αυτή η μορφοποίηση έπρεπε να είναι δουλειά του κράτους. Και έπειτα η έννοια των δικαιωμάτων, αυτή τη στιγμή, έχει περάσει τεχνολογία. Ο δικό μα νόμο είναι από το 1993. Έχουμε 2020. Σκεφτείτε πόσα χρόνια μετά είμαστε. Είμαστε 27 χρόνια μετά, μια τριακονταετία. Σε αυτή την τριακονταετία, στον τόπο διακίνηση των πνευματικών αγαθών. Έχουν συμβεί παραπάνω από μία επαναστάσει, για να μην μιλάμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο κύμα και τη μετεξέλιξη τη τεχνολογία και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αν μιλήσετε όμω με του γονεί τυφλών παιδιών ή του γονεί παιδιών με προβλήματα όραση και με διαγνωσμένο βαθμό αναπηρία, για τον οποίο το κράτο διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει το ποσοστό τη αναπηρία, το ποσοστό τη ορατότητα, το ποσοστό τη τυφλότητα, το ποσοστό τη προσβασιμότητα, το ποσοστό τη με νόμου οι οποίοι αλλάζουν και πέφτουν το ποσοστό, χωρί να παρακολουθεί πολλέ φορέ και την εξέλιξη είτε μια νόσου είτε μια αναπηρία που μπορεί να καταλήξει σε ολική αναπηρία, συμπεριλαμβανομένη και τη ηλικία, όχι ω ασθενία, αλλά ω δυνατότητα να σε μετατρέψει από τη μία στιγμή στην άλλη σε ανάπηρο. Ε, καθόμαστε και συζητάμε τώρα εδώ ε, με τρόπο που δεν προσεγγίζει την ουσία. Ε, μιλάμε δηλαδή για καλέ προθέσει. Ποιο θα ελέγξει και ποιο θα, θα ελέγξει αν θα περάσει, ε, ε, αν θα καταβληθούν τα επαρκή δικαιώματα, σε ποιου θα καταβληθούν και πώ θα καταβληθούν. Μα είναι προφανέ ότι οι έχοντε και κατέχοντες μεγάλε επιχειρηματικέ δυνατότητε θα είναι οι πιο πρόθυμοι από όλου. Και ενδεχομένω μπορεί και από αυτά τα έσοδα, τα οποία έσοδα να καλύπτουν και υποχρεώσει που έχουν απέναντι στου δημιουργού, οι οποίοι είναι και από τη φύση του από του αντικείμενα εκμετάλλευση στο σύστημα με τον οποίο λειτουργεί η, παραγωγή τη τέχνης και των πνευματικών προϊόντων. για να μην φτάσω σε βαθύτερο. επί τη αρχή μιλάμε σήμερα. Ακούστε του φορεί και όταν θα έρθουν οι φορεί, μπορεί να ακούσετε και οι γονεί να σα λένε ότι του κοστίζει και 500 και 300 και 400 ευρώ το μήνα. Η δυνατότητα να αναπαράγουν μόνοι του, χωρί άδειε, χωρί να ρωτάνε κανέναν, είναι βασικά πράγματα και θεμελιώδη πράγματα για μεγαλύτερα γράμματα, για εξόδους τους, για να μπορούν τα παιδιά να ανοίξουν το κεφάλι του, ειδικά όταν είναι μικρότερα και είναι σε μια ηλικία που δεν φτάνει ούτε το σύστημα, ούτε η παιδεία, ούτε τα ειδικά σχολεία, ούτε τα υλικά που υπάρχουν. Και βγείτε έξω να αναρωτηθείτε, ποιοι εισπράττουν ήδη. Από όλα αυτά και βγάζουν έργο. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν το προσέξουμε σε βάθος, υιοθετώντα τέτοιε οδηγίε, κατασκευάζουμε καινούργια επαγγέλματα. Μάλλον και για την ακρίβεια, καινούργιε επιχειρηματικέ δραστηριότητε, ακόμα και αν φέρνουν την ταμπέλα πολλέ φορέ μη κερδοσκοπικέ. Αυτέ συνήθω είναι οι πιο κερδοσκοπικέ από όλε, όταν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Επιφυλασσόμενοι λοιπόν, θα πούμε περισσότερα μετά τους φορείς και επί των άρθρων ένα προς ένα, ε, γιατί αν υπήρχε μία βάση για να συζητήσουμε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Μια ματιά στα δυσλεκτικά παιδιά και στα προβλήματα που έχουν οι κινητικά ανάπηροι ως προς την παροχή μέσων για να απολαμβάνουν πολιτισμικά αγαθά. Κάνει να ακούγεται αυτό εδώ για τα βιβλία του τυφλούς και, την, και τους αμβλίωπες, σαν να τους προσφέρουμε κάτι το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι αν μας ζητάγαν τα ρέστα για το τι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι ρανίσιο εν τό και